Καλησπέρα κύριε Σαμολαδά. Χάσαμε ακόμα ένα καλοκαίρι. Αυτό είπα ακριβώς και στο Βασίλη τον Κικίλια το Σάββατο που τον συνάντησα. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως επισκέφτηκα το Υπουργείο Τουρισμού και συναντήθηκα με την Ολυμπία την Αναστασοπούλου, η οποία με υποδέχτηκε με όλο της το επιτελείο και είχαμε μια μισή ώρα συνάντηση. Της εξέφρασα τις στρεβλώσεις στις υποδομές, στις τουριστικές υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Τα σημείωσαν, μου έστειλαν και ένα mail απαντητικό και ένα σχέδιο δράσης και ευελπιστώ ότι του χρόνου το καλοκαίρι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ωστόσο, εγώ θα κάνω το follow-up, δεν θα περιμένω του χρόνου το καλοκαίρι για να δω τι θα γίνει, γιατί όπως είπα στην αρχή, χάσαμε ακόμα ένα καλοκαίρι. Και υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα που θέλουμε να έχουμε 12 μήνες τουρισμό, που θέλουμε και μπορούμε να έχουμε 12 μήνες τουρισμό. Είπα στην κυρία Αναστασοπούλου ότι το Υπουργείο στοχεύει στον χωρικό και χρονικό, στη χωρική και χρονική επέκταση, αλλά δεν έδωσε καθόλου βάση στο λεγόμενο αναπηρικό τουρισμό. Έχουμε ένα success story για τον τουρισμό, αλλά όχι για τα άτομα με αναπηρία. Εσείς πήγατε φέτος διακοπές? Πήγα μέχρι ένα ξενοδοχείο στην περιοχή των Σφαγείων για να κάνω μπάνιο κάθε μέρα. Εκτός Θεσσαλονίκης όχι. Ναι, εκτός Θεσσαλονίκης όχι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας. Είχαμε πει για τα δωμάτια. Πού να βρω δωμάτια και μάλιστα να πω ότι πριν τέσσερις μέρες. Σε καράβι μπορείτε να ανεβείτε. Συναντήθηκα με τον Γρηγόρη τον Τάσιο και αρχίζουμε την αξιολόγηση, μετάβαση, θα αρχίσει την αξιολόγηση των δωματίων σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Σε καράβι δεν μπορώ να μπω. Μίλησα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τρένοσε, ακόμα και για το Λευκό Βέλος. Το καινούριο. Το σύγχρονο. Ναι, ναι. Έχει μόνο δύο θέσεις για αναπηρικά αμαξίδια. Για να μπείτε, έχει. Για να μπω, έχει μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λιανοκλάδη. Στάση Λιανοκλάδη. Ναι, μόνο σε αυτούς τους σταθμούς. Λάρισα δεν κάνετε τίποτα. Όχι. Μονόδρομο η διαδρομή, ναι. Όπως είχα πει, δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο νοικιαζόμενο για άτομα με αναπηρία, με κινητική αναπηρία. Συνεχίζει, δηλαδή. Συνεχίζει, ναι. Εμείς τα λέμε μόνοι μας, δηλαδή. Εντάξει, ώρες-ώρες νιώθω ότι είμαι γραφικός. Ότι απλά τα λέω και τα ξαναλέω και τα ξαναλέω. Και εγώ μαζί σας. Επειδή τα έχω πει τρεις φορές στους δύο υπουργούς, τον Θεοχάρη και στον Κικίλια, και τώρα με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, πιστεύω ότι την τέταρτη φορά δεν θα είμαι τόσο. Θα είμαι διαμαρτυρόμενος. Δεν θα πάω συνεργατικά, γιατί ίσως την ευγένειά μου την εκλαμβάνω σαν αδυναμία. Ναι. Το ευχάριστο είναι ότι σε άλλο θέμα μου ετοίμασε ο καλός φίλος ο Γιάννης Οξυφαράς, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μία ρύθμιση για να έχει το δικαίωμα χρήση τεχνικών μέσων η δημοτική αστυνομία και είμαστε έτοιμοι να εγκαταστήσουμε τις κάμερες σε αναπηρικές θέσεις. Γιατί, καθίστε κύριε καθηγητά. Ήρθε ο εφευρέτης και καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Παυλίδης, μου κάνει την τιμή. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη, ναι, πρόσφατα, στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά δεν, ναι, είναι το μοναδικό. Μπορείς να μαλώνεις κάθε μέρα. Εντάξει, επειδή χάνουμε και το δίκαιο μας καμιά φορά, ευελπιστώ ότι σύντομα θα γίνει εγκατάσταση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Στα δύο λεπτά θα βεβαιώνει την παράβαση και επειδή δεν έχουν όλοι οι Δήμοι δημοτική αστυνομία, την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφτηκα και τον. Επίσης καλό φίλο, τον στρατηγό, τον Κώστα Τοξκούμα, τον αρχηγό της αστυνομίας, και του είπα, κάναμε ένα meeting και με τον κλαδάρχη τάξης, τον Λευτέρη τον Καρύλα, τον υποστράτηγο, ότι επειδή δεν έχουν όλοι Δήμοι δημοτική αστυνομία, αφού το τρέξει για ένα χρόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και είναι το best practice, που λέμε στο χωριό μου, να το υιοθετήσει το προστασία του πολίτη με την ελληνική αστυνομία και να την εγκαταστήσει όλη την Ελλάδα. Τι θα κάνει δηλαδή στις θέσεις που έχουν οριστεί, είναι θέσεις, ναι, στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, δηλαδή για οχήματα, ναι, που έχουν το ειδικό σήμα, ναι, σήμα, το μπλε με το λευκό, το αμαξίδιο. Θα εγκαταστήσουμε κάμερες. Τα περιγράφω, κύριε, ναι, ναι, Καστούρα. Ξέρετε, μερικοί το βλέπουν και μπορεί να νομίζουν ότι είναι για το καροτσάκι το παιδικό ή για το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ. Θα εγκαταστήσουμε κάμερες οι οποίες θα αφήνουν ένα δίλεπτο ανοχής. Και στα δύο λεπτά θα φωτογραφίζουν το όχημα. Θα γίνεται άμεση για πρώτη φορά στην Ελλάδα διασταύρωση των στοιχείων με τα στοιχεία του υποδομών και μεταφορών του Υπουργείου για το αν είναι δικαιούχος του ειδικού δελτίου στάθμευσης. Και στους μη δικαιούχους θα βεβαιώνεται αυτόματα παράβαση. Οπότε. Δεν θα το βλέπουν το ροζ το χαρτάκι δηλαδή επάνω. Όχι. Θα τους πηγαίνει το μπιλιετάκι μετά. Και μέσα σε πέντε μέρες είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν, να εφαρμόσουν το διοικητικό πρόστιμο, να παραδώσουν άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης και τις πινακίδες.
Πότε θα ξεκινήσει αυτό το καταπληκτικό... Περιμένω, γιατί μου την ετοίμασε ο Γιάννης Οξεφαράς στην ρύθμιση, αλλά επειδή η Δήμη είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, επισπεύδων Υπουργείο είναι το Εσωτερικών, μίλησα με τον κύριο Πέτσα, που είναι συνεργάσιμος πάντα, και θα το προχωρήσει. Είναι δύο ευχάριστα, είναι ένα με τον τουρισμό, αλλά κυρίως αυτό με το υποδομών και μεταφορών, που γινόντας από την Αθήνα, παρά την κούραση που είχα, γύρισα χαρούμενος. Επειδή βρισκόμαστε στην Διεθνή Έκθεση... Θα το κάνουμε έκθεση, και στις ράμπες πρόσβασης. Είναι πάρα πολλές. Δεν υπάρχει τρόπος. Εκεί πέρα ακόμα και... Θα το βρούμε αυτό, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να γίνουμε smart, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε βιώσιμοι. Εκεί πέρα υπάρχει αστικά ο άλλος τρόπος, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχω αρχίσει και με τη μετάβαση και με το Δήμο, στα παιδιά Τετάρτης Δημοτικού. Γιατί είναι θέμα παιδείας εκεί πέρα. Εκεί δεν υπάρχει ελεγκτικός τρόπος. Εκεί είναι θέμα παιδείας. Και επειδή εμείς οι μεγάλοι, ό,τι μυαλό ήταν να βάλουμε, το βάλαμε, ελπίζουμε και ποντάρουμε και επενδύουμε στα παιδιά. Κυρία Σαμπανολέδα, επειδή βρισκόμαστε στη Διεθνή Έκθεση, θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Χελέξπο, τόσο τον κύριο Τζίκα όσο και τον κύριο Ποζρικίδη. Από πέρυσι το συζητούσαμε και δώσαν μια ρητή οδηγία στους εκθέτες, στους κατασκευαστές των λιώμενων περιπτέρων. Και τα περισσότερα είναι προσβάσιμα, έχουν κάνει ράμπα. Γιατί ήταν οξύμορο. Ένα περίπτερο το οποίο φτιάχνεται λιώμενο, να μην κάνουν μια απλή ράμπα. Και τα περισσότερα φέτος είναι προσβάσιμα. Τα περισσότερα. Θα κάνω ρεπεράζ. Θα περάσω να δω ποια δεν είναι. Θα κάνω καταγραφή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γίνομαι ο κακός της υπόθεσης. Ναι. Και θα ήθελα να προσκαλέσω όλους όσοι μας ακούν την Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 5. Στην πλατεία Αριστοτέλους, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων φορέων, διοργανώνει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη το Παραολυμπιακό Πανόραμα. Θα γίνει μια επίδειξη όλων των παραολυμπιακών αθλημάτων, ώστε να τα γνωρίσει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και να διαπιστώσει ότι η αναπηρία δεν είναι τροχοπέδι για την ανασχόληση με τον αθλητισμό, και καλό κυρίως τους γονείς με τα παιδιά τους. Να δουν τα μικρά παιδιά ένα άτομο με αμαξίδιο να παίζει μπάσκετ, ένα άτομο με αναπηρία να κάνει σκοποβολή, να παίζει μπότσια, που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα τα συζητήσω και με την κυρία Τσιλιγκύρη που θα έχω λίγο αργότερα στην παρέα μας, την πρόεδρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Με την κυρία Τσιλιγκύρη θα ήθελα να τη δείξετε το θέμα της προσβασιμότητας των αγωνιστικών χώρων. Το θέμα το έθιξα τον Απρίλιο στο Λευτέρι τον Αυγενάκη, γιατί υπάρχει ένας νόμος του 18, ο οποίος προβλέπει ότι ένα. Για ένα στάδιο είναι υπεύθυνη, δεν ξέρω, θα την κάνουμε τώρα. Το ξέρω. Ότι ένας χώρος αθλητικός παίρνει άδεια χρήσης μόνο αν έχει πρόσβαση και ειδικό χώρο για τα άτομα με αναπηρία. Κύριε Καστούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Παίρνουμε δύναμη από τη δύναμή σας, να το ξέρετε.